Ο Λευτέρης Πετρούνιας χαιρετά τις τρεις γυναίκες της ζωής του. Ήταν το πρώτο μήνυμα του Άρχοντα των Γκρίκων μετά την πρόκριση στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Έλληνας πρωταθλητής συγκέντρωσε 15.333 βαθμούς. Σημείωσε την καλύτερη επίδοση στο δεύτερο προκριματικό γκρουπ και έδωσε ραντεβού με το χρυσό μετάλλιο στις 2 Αυγούστου. Ελευθέριος Πετρούνιας! Εντυπωσιακή ήταν η εκκίνηση της Μαρία Σάκαρη. Out. Το γαλανό λευκό αστέρι πέταξε με 7-5 και 6-2 την Εστονίκοντα Βέιτ. Επόμενο εμπόδιο για τη Σπαρτιά της η Σέρβα Νίνα Στογιάνοβιτς, νούμερο 90 στον κόσμο. The win of her life. Με το δεξί και ο Παναγιώτης Γκιόνης. Και τελειώνουνε. Ο 41χρονος πρωταθλητής του Πινκ Πονγκ επιβλήθηκε με 4-0 του Σέρβου Ζολτ Πέτο και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο. Στην κολύμβηση, η Άννα Ντουντουνάκη τερμάτισε στην τέταρτη θέση του προκριματικού με χρόνο 57-75 και προκρίθηκε στον ημιτελικό των 100 μέτρων πεταλούδας. Στην 63η θέση τερμάτισε ο πολυχρόνης Τζορτζάκης στην ποδηλασία δρόμου. Σε αγώνα ρεπεσάς θα διεκδικήσουν η Μαρία Κυρίδου και η Χριστίνα Μπούρμπου την πρόκριση στα προημιτελικά της Δικόπου στην Κοπηλασία, καθώς τερμάτισαν στην 5η θέση της προκριματικής σειράς. Πάμε στον Νικό Σταματέλο για να αποκωδικοποιήσουμε αρχικά, Νικό, την επιτυχία του Λευτέρη Πετρούνια και ποιους έχει απέναντί του. Μάρκο, έκανε το αυτονόητο ο Έλληνας πρωταθλητής. Έκανε την καλύτερη εμφάνιση, συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία. Μπαίνει ως πρώτος στον τελικό που θα διεξαχθεί στις 2 Αυγούστου, Δευτέρα 2 Αυγούστου, μπροστά από τον μεγάλο αντίπαλο, τον Κινέζο, τον Λιου Γιάνγκ, ο οποίος τερμάτισε στη δεύτερη θέση της προκριματικής κατάταξης, αλλά και από τον Βραζιλιάνο, τον Ζανέτη. Και ξαναλέμε, έγινε το αυτονόητο από τον Λευτέρη Πετρούνια. Τίποτα λιγότερο δεν περιμέναμε από το χρυσό Ολυμπιονίκη του Ρίο, από τον παγκόσμιο πρωταθλητή, να κάνει αυτή την εμφάνιση και να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στους αντιπάλους του ότι είναι το μεγάλο φαβορί για να ανέβει για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων, στο πρώτο σκαλί του βάθρου των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε ό,τι αφορά τη Μαρία Σάκαρη, έκανε το καλύτερο δώρο στον εαυτό της, γιατί αύριο έχει γενέθλια. Ξεπέρασε το πρώτο εμπόδιο που βρήκε στον ντεμπούτο της σε Ολυμπιακούς Αγώνες και θα βρει μπροστά της την Νίνα Στογιάνοβιτς από την Σερβία, νούμερο 90 στην παγκόσμια κατάταξη. Φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί. Είχε άγχος στο ξεκίνημά της, βρέθηκε 5-2 στο πρώτο σετ να χάνει. Ανέβασε την απόδοση της, επικράτησε 7-5. Από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν το δρόμο της. 2-0 σετ για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια και περιμένουμε να τη δούμε και στο δεύτερο γύρο απέναντι στην Σέρβα. Από εκεί και πέρα στην Κοπηλασία, περιμέναμε αρκετά από το δίδυμο Μπούρμπου Κυρίδη. Έχουν δεύτερη ευκαιρία στα ρεπεσάζ για να καταφέρουν να διεκδικήσουν την πρόκριση στην τελική φάση, εκεί όπου βρίσκεται ήδη η πρωταθλήτριά μας στα 100 μέτρα πεταλούδας, η Άννα Ντουντουνάκη, η οποία τερμάτισε στην τέταρτη θέση της σειράς της, πήρε τη 13η θέση και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες που δίνουν τη μάχη τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Σταματέλο.